ομάδα των Τρικάλων σε ένα θεσσαλικό παιχνίδι αντάξιο των δυνατοτήτων των δύο μεγάλων ιστορικών συλλόγων. Διαιτητής του αγώνα ο κύριος Κουτσιώτας, με υπόπτες τους κυρίους Γουμίδη και Λαχανίδη του Συνδέσμου Πιερίας. Ο κύριος Παπάς για τον Ολυμπιακό έχει παρατάξει τους Αστρά, Καλόγυρο, Μάνταλο, Τακτικός, Γιάκα, Βαϊνά, Κουντούρη, Κόφα, Βαλιανάτο, Ζήση και Καραμίχαλο. Ενώ για την ομάδα των Τρικάλων ο κύριος Φιλίππου τους Κατσαούνι, Γκάνα, Μανίκα, Καραγκούνι, Ταβουξή, Μούτσιο, Βάση, Γκουγκουλή, Τσούκα, Κνέσβιτς και Κωνσταντινίδη. Ο Βάση που επανεμφανίζεται στην ομάδα των Τρικάλων μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κύριος Φιλίππου του εμπιστεύθηκε την θέση με το νούμερο 7 σε αυτό το παιχνίδι, το θεσσαλικό ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΑΟΤ. Καραμίχαλος στην εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελείται, είναι καλοτραβηγμένο, ο Κόφας προσπάθησε για την κεφαλιά, η μπάλα δεν έχει βγει, διεκδικεί ο Κουντούρης που θα γυρίσει στον Καλόγυρο. Καλόγυρος που θα κάνει την νέα σέντρα, Βαλιανάτος θα πάρει την κεφαλιά και η μπάλα είναι out. Η φάση θα γυρίσει την μπάλα για τον Καλόγυρο. Του πήρε την μπάλα εκεί ο Μανίκας και γίνεται η αντεπίθεση για την ομάδα των Τρικάλων. Μανίκας θα βγάλει την παλιά από κοντά και το 0-1. Το 0-1 με τον Τσούκα για τα Τρίκαλα ακριβώς το 16. Η ομάδα των Τρικάλων ανοίγει το σκορ μετά από ένα λάθος του Καλόγυρου. Τη γρήγορη προσπάθεια του Μανίκα. Το 0-1. Μπουμπουλιάς και τώρα Ζιάκας. Πήγαινε και έγινε το λάθος. Το σούτ από τον Τσούκα και η μπάλα είναι out. Στην εκτέλεση του φάουλ είναι ο Καραμίχαλος. Εκτελείται. Η κεφαλιά του Κόφα και η μπάλα είναι μόλις out στο 21ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κουντούρης πάνω στην μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες των Τρικάλων. Η παλιά που θα γίνει εκεί θα βγάλει ο Ζιάκας. Κνέζεβιτς στο σουτ και η μπάλα είναι out. Εκτελείται. Η κεφαλιά που δεν μπόρεσε να πάρει ο Βαλιανάτος στο 27. Παναπλάγιο με το Μάνδαλο. Για τον Καραμίχαλο. Μάνδαλος και πάλι. Θα γίνει σέντρα. Ο Κόφας, η μπάλα είναι φάουλ στον Κατσαούνι και ο Κόφας μέσα στα δίχτυα. Είμαστε ακριβώς στο ημίωρο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κόφας το σουτ και η μπάλα θα αποκρούσει ο Κατσαούνης. Καλόγυρος που κουντούρισε και έχασαν την μπάλα επέκτες του Ολυμπιακού και βγαίνει ο Ταβουξής στην επίθεση. Η παλιά που γίνεται για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης που έχει κοντά του τον Κουγκουλιά. Θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Τσούκα και μπλοκάρει ο Αστράς. Καλή ευκαιρία αυτή για την ομάδα των Τρικάλων στο 38. Στην εκτέλεση του φάουλ είναι ο Αντώνης ο Μάνταλος. Τη σωστή θέση του τείχου ζητά ο κύριος Κουτσιώτας. Ένα φάουλ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Το σούτ που θα γίνει εκεί θα βγει και θα μπλοκάρει ο Κατσαούνης το σούτ του Βαϊνά. Η μπάλα θα φτάσει στον Κωνσταντινίδη που θα κάνει παλιά αυτός για τον Τσούκα. Τελικά έρχεται εκεί ο Ταβουξής. Ταβουξής που προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, Κνέζεβιτς στο σουτ και η μπάλα μόλις out. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα των Τρικάλων στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Ένα offside που εκτελείται για τον Κωνσταντινίδη. Ο Γουλιάς είναι κοντά του, τρέχει και ο Ζιάκας. Κωνσταντινίδης που πέρασε. Κωνσταντινίδης πολύ καλή προσπάθεια. Θα προσπαθήσει να κάνει την παλιά το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Το 0-2 για την ομάδα των Τρικάλων. Από τον Κνέζεβιτς με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό, η πολύ καλή προσπάθεια του Κωνσταντινίδη και τον γκολ από τον Κνέζεβιτς για τον Ζήση. Καλόγυρος θα κάνει τη σέντρα, θα βρει τον Καραμίχαλο μέσα στην περιοχή. Καραμίχαλος που δεν έκανε καλό κοντρόλ. Καραμίχαλος έχει την μπάλα, θα τη γυρίσει εκεί για τον Κόφα. Η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι. Έχουμε συνέχεια τις φάσεις με τον Ζήση. Θα μπει ο Βαλιανάτος στη φάση. Θα διώξουν όπως οι παίκτες. Έρχεται ο Κουκουλιάς και η μπάλα είναι στα χέρια του Κατσαούνι. Η φάση αυτή στο 4ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Απομακρύνει ο Καραγκούνης για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης που βγάζει παλιά εκεί για τον Κνέζεβιτς που δεν είναι σε θέση offside. Θα πέσει ο Αστράς και θα μπλοκάρει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία των Τρικάλων στο 15. Έτσι του Βάση. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Κουντούρης. Βαλιανάτος εκεί θα διώξει ο Καραγκούνης. Βαϊνάς. Το ανάποδο ψαλίδι από τον Βαλιανάτο και η μπάλα είναι out. Ζήσεις τελικά. Που θα προσπαθήσει να δώσει στον Καραμίχαλο. Καραγκούνης.
και η μπάλα είναι corner. Είναι corner η φάση αυτή στο 18ο προς 19ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται το corner. Διεκδικούν εκεί το σούτ που γίνεται από το Κουντούρι. Μπάλα στο δοκάρι για δεύτερη φορά. Κόφας και έχουμε τι. Έχουμε out. Βλέπουμε τους φιλάθλους των Τρικάλων να έχουν προστατευτεί από τα ΜΑΤ κάτω από την πύλη του Εθνικού Σταδίου του Βόλου. Κάποιοι φιλάθλοι είναι έξω από το στάδιο και προφανώς πετούν πέτρες. Θα διώξει τελικά ο Βαϊνάς. Η παλιά του Ταβουξή, offside, έχουμε τον Κωνσταντινίδη που δεν υποδείχθηκε από τον διαιτητή. Θα βγει ο Ταβουξής εκεί, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά είχαμε την υπόδειξη του επόπτη γραμμών Γουμίδη πολλή ώρα πριν που δεν είχε δει ο διαιτητής Κουτσιώτας. Και βλέπουμε τον κύριο Φιλίππου να διαμαρτύρεται και να δέχεται μπουκάλια. Ο Κωνσταντινίδης είχε ξεχαστεί μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού από την προηγούμενη φάση. Μάνδαλος για τον Βαλιανάτο. Να πάρουμε εκτελεί γρήγορα ο Μάνδαλος για τον Κόφα. Κόφας που θα κάνει τη σέντρα. Δεν πέρασε η μπάλα, Καραμίχαλος. Θα κάνει το σουτ, θα μπλοκάρει ο Κατσαγωνής. Εκτελείται ο Βαϊνάς, πήδηξε για την κεφαλιά. Το σουτ του πουλί και η μπάλα είναι μόλις out. Στο 29 από τον Νεαρόπουλη. Η παλιά που γίνεται στον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης που βγαίνει μόνος του εκεί. Πέρασε την μπάλα και έρχεται ο Πουλής και τη διώχνει corner. Αφού πέρασε την μπάλα πάνω από τον Αστρά στο 32 η φάση αυτή για τα Τρίκαλα. Ο Κωνσταντινίδης που θα κάνει τη σέντρα πρεκατέστη κεφαλιά από πολύ κοντά. Έρχεται και πάλι ο Κωνσταντινίδης, κερδίζει αλλά έχουμε out. Στο 33 η φάση αυτή για τα Τρίκαλα. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ που θα εκτελέσει ο Κόφας. Η μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 2-1 για τον Ολυμπιακό και απορούμε βέβαια πως μέχρι τώρα δεν έχει εκτελέσει τα φάουλ ο Δημήτρης Κόφας. Ζήσεις θα πάρει την κεφαλιά ο Βαϊνά στην δεύτερη κεφαλιά και θα μπλοκάρει ο Κατσαούνης. Φάουλ με τον Καραμίχαλο, Ολυμπιακός που προσπαθεί να ισοφαρίσει. Καραμίχαλος τελικά θα διώξει ο Κατσαούνης, η μπάλα στον Κουντούρι. Κουντούρης που θα προσπαθήσει να κάνει το σουτ. Διώχνουν οι παίκτες των Τρικάλων και έχουμε offside που δείχνει ο επόπτης γραμμών. Το σημερινό παιχνίδι μεγάλη σημασία για την δική μου ομάδα. Ήταν ένα παιχνίδι που θα καθόριζε τη συνέχεια της πορείας μας. Βέβαια δεν τελειώνει εδώ το πρωτάθλημα για κανέναν, αλλά έχοντας ένα αβαντάζ σε βάρος αντιπάλου που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, αυτό και από ηθικής άποψης και από ουσιαστικής άποψης είναι σημαντικό. Η ομάδα δεν έχει βρει ακριβώς αυτά που ζητάω. Έγινε δύσκολο το παιχνίδι στο 2-1 με τη στατική φάση. Φυσικά ο Ολυμπιακός Βόλου με τον τρόπο που έπαιζε μόνο με στατική φάση θα μπορούσε να βάλει γκολ. Και δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Όταν καταφέρουμε και φτάνουμε στην κορυφή της βαθμολογίας, όταν επιτέλους κατορθώνουμε και φέρνουμε τους φιλάθλους κοντά μας, δυστυχώς τους απογοητεύουμε με το χειρότερο τρόπο. Αυτό έγινε και σήμερα. Παρά τις όποιες απουσίες είχαμε, είναι μια δικαιολογία αυτή. Δυστυχώς παίξαμε ανορθόδοξα. Παίξαμε με έναν τρόπο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε γκολ με γερούσια και με τέτοιες καταστάσεις που είχαμε σήμερα. Δεν μπορέσαμε να αναπτυχθούν από τα πλάγια. Και φάνηκε ιδιαίτερα η απουσία των παιχτών του κέντρου, του Πλαστάρα, του Κάτσεμπαχ και του Κοτούλα, μπορώ να πω, οι οποίοι είναι οι εκφραστές της κυκλοφορίας και του καλού ρυθμού μέσα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού μας. Κοντά σε αυτά πρέπει να προσθέσω, το είναι και οι φύλαθλοι, θα το δούμε και το βράδυ οπωσδήποτε στην τηλεόραση, τα δύο τέρματα που δεχτήκαμε, άσχετα στη συνέχεια τα εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο οι παίκτες των Τρικάλων, προέρχονταν από πεδαριώδη τραγικά λάθη, μπορώ να πω, των αμυντικών μας, διότι είναι σε όλους γνωστό και στους ποδοσφαιριστές που παίρνουν στις μικρότερες κατηγορίες, όταν η μπάλα είναι στη γραμμή του αράουτ και διεκδικείται, η καλύτερη δουλειά από έναν αμυντικό είναι να προσπαθήσει να την βγάλει πλάγιο.